Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε από ένα συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που είχε διατελέσει και υπουργός, πως σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και δυστυχώς αυτή την ημέρα ούτε λίγο ούτε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ την αμαυρώνει. Αν είναι δυνατόν η μαύρη μέρα αυτή που δίνει το υπόλοιπο κομμάτι, και λέω το υπόλοιπο γιατί ήταν ιδιωτικοποιημένη από το 2001 η ΔΕΗ, δίνει αυτό το κομμάτι του 30% το πολύ σημαντικό στους ιδιώτες, οι οποίοι θα ελέγχουν εν τέλει πλήρως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και αυτό εμείς πρέπει να το θεωρούμε εδώ μέσα ημέρα γιορτής. Νομίζω ότι όποιος μας ακούει αντιλαμβάνεται ότι αυτά που συμβαίνουν στο πρώτο θερινό και όσα συνέβαιναν όλη την προηγούμενη περίοδο είναι κινήσεις οι οποίες θα έπρεπε να μην γίνονται στο Εθνικό Κοινοβούλιο και είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν έναν πανικό στον οποίο είστε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχετε καμία νομιμοποίηση για να συνεχίζετε αυτή την καταστροφική πολιτική. Στην Επιτροπή ακούσαμε όλους, μα όλους, να μιλούν για έγκλημα. Ένα έγκλημα το ακούσαμε από τους φορείς, το ακούσαμε από τοπικές κοινωνίες, το ακούσαμε από τους εργαζόμενους. Εσείς πώς μιλάτε για μια πολιτική η οποία είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου? Το μόνο που μπορείτε να επικαλείστε είναι πως θέλετε και τα τελευταία προπύργια του ελέγχου του ελληνικού δημοσίου να τα εκχωρήσετε. Συζητάμε όχι μόνο για μια ακόμη εκποίηση δημόσιου πλούτου, αλλά για το διαμελισμό, τη διάλυση και το ξεπούλημα του βασικότερου εργαλείου ανάπτυξης της χώρας και ενός από τα βασικότερα εργαλεία κοινωνικής ευημερίας της ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά τη μικρή ΔΕΗ, παραδίδονται στη λαϊλασία των ιδιωτών μονάδες 2.763 μεγαβάτ, παραδίδονται οι πλέον σύγχρονες υποδομές που ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει, παραδίδονται νευραλγικής σημασίας φυσικοί πόροι, τα κοιτάσματα σε αμύντεο, κλειδί, μελίτη, κομνηνά και βέβη, δηλαδή σχεδόν όλη η Φλόρινα και η μισή Δυτική Μακεδονία. Παραδίδονται ακόμη 2 εκατομμύρια καταναλωτές και 3.000 εργαζόμενοι. Σας τα έχουν ξαναπεί οι συνάδελφοι εδώ, του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω λίγο πριν ήταν στο βήμα εδώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος είναι από την Κοζάνη. Έχει διατελέσει δήμαρχος. Και προσπαθούσα να καταλάβω πώς τεκμηρίωνε τη θετική ψήφο σε αυτό το έγκλημα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αυτά είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θα μπορώ να τα πω κουλουτούμπες. Βεβαίως, ως υφυπουργός δεν μπορούσε να μην έρθει στο πρώτο θερινό. Έπρεπε να έρθει και να μιλήσει για να μπορέσει να ξαναπάει. Να πάει στα μέρη του. Δεν έκανα τίποτα. Σωστό. Είναι απόνο ο κύριος Κουκουλόπουλος. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τον έχουν ακούσει. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Τι να κάνω όμως. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο ο διαμελισμός της ΔΕΗ και η παράδοση του φιλέτου στους ιδιώτες. Είναι και η παράδοση του 17% της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ, που σημαίνει ιδιωτικό μονοπόλιο στη διανομή ρεύματος, η εφαρμογή του μοντέλου ΝΟΜΕ, η μετατροπή δηλαδή του 30% της παραγωγής της ΔΕΗ σε χρηματιστηριακό προϊόν και η αναγκαστική εκχώρηση σε ιδιώτες. Είναι αυτό ή δεν είναι? Αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε. Λέτε πως έτσι ανοίγουν οι επενδύσεις. Είναι όμως αυτή η κακή κρατική ΔΕΗ που αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα. Κακή τι λέτε? Καταρχήν, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατία και Πασόκ είναι αυτοί που διορίζανε τόσα χρόνια τις διοικήσεις. Είναι αυτοί που κάναν την όλη πολιτική. Τα όποια λάθη ή όποιες εσφαλμένες κινήσεις γίνανε με τη δική σας πολιτική. Δεν γίνανε με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας άλλου. Και λέτε πως έτσι ανοίγουν οι επενδύσεις. Είναι όμως
τραγικό να ακούμε αυτά τα πράγματα. Και αυτή που έχει προχωρήσει η ΔΕΗ σε μεγάλες επενδύσεις μέσα στην κρίση, σε αντίθεση με τους ιδιώτες της ενέργειας, οι οποίοι, αν και έχουν άδειες εξόρυξης λιγνίτη, δεν έχουν κάνει την παραμικρή επένδυση, εσείς πώς το δικαιολογείτε? Θέλω να μου απαντήσετε και σε αυτό. Περιμένουν κρατικά χρήματα βεβαίως. Και είναι αυτοί οι σοβαροί δίθεν επενδυτές που στο μόνο που έχουν επενδύσει είναι στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το μεγάλο, εύκολο και γρήγορο κέρδος. Και τι επενδύσεις ήταν αυτές? Επενδύσεις με κρατική επιδότηση. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε, κύριε Υπουργέ, τα 6 μεγάλα αιωλικά πάρκα? Τα είχαμε, 95 εκατομμύρια ζεστό χρήμα. Μάλλον να μην πω, 95, μέσα στο σύνολο των 95 ήταν και 28 εκατομμύρια φόρο απαλλαγές, γιατί μπήκαν στον επενδυτικό νόμο οι γνωστοί. Λοιπόν, και τι έκαναν το παραγόμενο προϊόν των κρατικά επιδοτούμενων επενδύσεών τους? Για να δούμε δηλαδή τελικά ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές, με ποιον χρήματα επενδύουν. Και τώρα το πουλάνε στη ΔΕΗ, η οποία είναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Και τι επενδύσεις ήταν αυτές? Είπα τι ήτανε. Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός χαρακτήρισε επενδύσεις εγγυημένου κέρδους. Και τι έκαναν το παραγόμενο όμως προϊόν των κρατικών επιδοτούμενων επενδύσεων τους? Το πλάνε στη ΔΕΗ, η οποία είναι αναγκασμένη να το αγαράσει, και όλοι γνωρίζουμε ότι το πληρώνει χρυσό η ΔΕΗ. Αυτή είναι η περιβόητη απελευθέρωση που έχει αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ πάνω από 100% τα τελευταία χρόνια. Το είπε ο συζητής μας, ο Θανάσης Πετράκος. Και αυτό είναι ο περιβόητος ελεύθερος ανταγωνισμός που οι Έλληνες καταναλωτές διπλό πληρώνουν. Και αυτοί οι επενδυτές έχουν υφαρπάξει από τη ΔΕΗ και τα δημόσια ταμεία πάνω από 4 δις ευρώ την τελευταία πενταετία, και τώρα θέλουν να υφαρπάξουν, κύριε Υπουργέ, και την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, γιατί έτσι βλέπει το μεγάλο κεφάλαιο, το αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό της εταιρείας. Και γιατί? Γιατί εσείς τους τα δίνετε. Και λέει η κυβέρνηση, δείτε το καλό παράδειγμα του ΟΤΕ. Δεν θα πω πολλά για το εάν ο ανταγωνισμός έριξε πράγματι στις τιμές της τηλεπικοινωνίας, γιατί το ανέλησαν άλλοι συνάδελφοι. Θα πω κι εγώ, δείτε τον ΟΤΕ, τον ιδιωτικό, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δείτε τον ιδιωτικό ΟΤΕ που πλέον παρουσιάζει προβλήματα στο δίκτυο και στις υποδομές λόγω έλλειψης προσωπικού, που οι μόνες επενδύσεις που καταδέχεται είναι για τα αστικά κέντρα, ενώ την ψηφιακή εποχή την είχε φέρει ο δημόσιος ΟΤΕ. Και στην περιφέρεια οι γρήγορες και εύκολες τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο που έχει αφιερώσει τη μεγαλύτερη έκταση σε όλη τη χώρα, εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα με συνεχώς εναλλασσόμενο προσωπικό των 300 ευρώ. Δείτε αυτόν τον ΟΤΕ που ενδιαφέρεται μόνο για το εύκολο και γρήγορο κέρδος, και πείτε, κύριε Υπουργέ, στον ελληνικό λαό ότι την ανάπτυξη την εννοείται για τις τσέπες των επενδυτών. Εμείς καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο και περιμένουμε με την συλλογή αυτή των υπογραφών να πάμε, αφού ψηφιστεί, γιατί αυτό διαφαίνεται ότι θα το ψηφίσουν οι βουλευτές της κυβέρνησης, να πάμε σε μία συζήτηση για να δούμε εν τέλει τι θα πει και ο ελληνικός λαός που τον αφορά άμεσα. Εμείς ζητούμε το δημοψήφισμα για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, και το οποίο ο κύριος Σταμήλος το έχει πετάξει και... Αχ, συγγνώμη, λείπει, συγγνώμη.